Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 43 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 ως τις 12 θα είναι ο Αντώνης Κοκορίκος και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, καθηγητή νομικής και πρώην υπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανίδη. Καλησπέρα, κύριε Κοκορίκο. Θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Βέβαια, τα θέματα της επικαιρότητας πάντοτε είναι ανοιχτά. Να δούμε και λίγο βέβαια τα οικονομικά, γιατί δυσκολεύεται αυτή η καθαρή έξοδος που αναμένεται για τα μέσα Αυγούστου. Έχουμε και τα αποτελέσματα των πυρκαγιών. Εσείς τι λέτε, σε αυτές τις συνθήκες λιτότητας, παρατεταμένης χρόνιας λιτότητας, δεν έπαιξε αυτό ρόλο στους πνιγμούς ανθρώπων με τις πλημμύρες και στην απώλεια ανθρώπινων ζώων με τις πυρκαγιές? Κοιτάξτε, όπως το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών συρρυκνώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, νομίζω έχει ξεπεράσει περίπου το 40%. Κατά τον ίδιο τρόπο μειώνεται και το λειτουργικό κόστος του κράτους. Αυτό λοιπόν δημιουργεί πολλές φορές η έλλειψη χρηματοδότησης, έλλειψη βασικών αγαθών, υλικών, μέσων, με τα οποία λειτουργεί με ασφάλεια ένα σύγχρονο κράτος. Ναι. Το οποίο δεν φαίνεται αμέσως όμως. Δηλαδή, αν κόψουμε τη χρηματοδότηση σε ένα νοσοκομείο, δεν θα φανεί αυτό σε μήνες. Θέλει ένα χρονικό διάστημα μεγαλύτερο. Αν βλέπετε σιγά-σιγά μπορεί αυτό να διαβρώσει πλήρως, να ταρακουνήσει ή να υπονομεύσει και την ίδια την λειτουργία της κρατικής μηχανής. Δηλαδή, λείπει υλικό, λείπει προσωπικό, λείπει ο συντονισμός, λείπει η οργάνωση ενός σύγχρονου κράτους. Ώσπου έρχεται ένα κακό και εκδηλώνονται όλες αυτές οι αδυναμίες συνολικά, με πολλές φορές με ανθρώπινα θύματα, όπως προσφάτως αυτό που ζήσαμε, τις φωτιές και τις πλημμύρες στην Αθήνα και σε άλλα ίσως μέρη της Ελλάδος. Αλλά έτσι γίνεται πάντοτε. Δηλαδή, αν δούμε κοινωνίες και κράτη σε κρίση, ακριβώς αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται. Γι' αυτό και θα πρέπει πάντοτε, όταν ζούμε τέτοιες περιόδους αναπροσαρμογής ή συλλογικής προσπάθειας για εξυγίανση, να δημιουργούνται παράλληλα σχέδια ώστε να μπορεί μια υπηρεσία να λειτουργήσει αποτελεσματικά με τις δυνάμεις που έχει. Εδώ εμείς έχουμε πάθει διπλή ζημιά. Η διοικητική ανικανότητα δημιουργεί αναποτελεσματικότητα και η έλλειψη υλικού έρχεται και πολλές φορές κάθεται πάνω σε αυτό και το αποτέλεσμα τελικώς είναι τραγικό. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να προσπαθούμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κόμματος ή ιδιότητος. Ναι. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να καλυφθεί, λέτε, ένα μέρος, ας πούμε, από τις ελλείψεις που αφήνει η χρόνια λιτότητα, η χρόνια υποχρηματοδότηση, εάν υπάρχει κατάλληλη ηγεσία και το κατάλληλο σχέδιο. Όταν υπάρχει οργάνωση, βεβαίως. Όταν υπάρχει οργάνωση, αυτό το βλέπετε. 100% υποθέτω δεν μπορεί να καλυφθεί το κενό, φυσικά. Ιδίως αν μιλάμε για τις ενόπλες δυνάμεις, για αεροπλάνα, για βαπόρια. Εκεί δεν γίνεται 100%. Εκεί πρέπει τουλάχιστον οι δυνάμεις που διαθέτεις να είναι καλά οργανωμένες και αποτελεσματικές. Αλλά βλέπετε τώρα ότι ξαφνικά, ενώ η συρρήκνωση στο ιδιωτικό επίπεδο αφορούσε ίσως τον τρόπο ζωής μας, άρχισε να αφορά και την ασφάλειά μας, άρχισε να αφορά και την προστασία της ζωής μας. Άρχισε να αφορά και την εικόνα της χώρας μας και γενικότερα όλα όσα συγκροτούν, αν θέλετε, την οργανωμένη διαθέτηση. Υποθέτω επίσης ότι έχουμε επιπτώσεις και σε άλλους τομείς φαινομενικά άσχετους. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο θέμα της Μακεδονίας, στο θέμα της διαπραγμάτευσης για το θέμα της Μακεδονίας. Και εκεί είχαμε. Εγώ λέω, κύριε Κοκορίκο, ότι μια σοβαρή κυβέρνηση δεν ανοίγει θέματα εθνικά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, σε περιόδους που βρίσκεται σε ασθενή διαπραγματευτική θέση. Και δυστυχώς η οικονομική κατάσταση μιας χώρας πάντοτε επηρεάζει κατά ένα μεγάλο βαθμό και την διαπραγματευτική της ικανότητα. Ναι. Γι' αυτό και έλεγα από την αρχή ότι ήταν λάθος να ανοίξει το ζήτημα αυτό τώρα, σε μια στιγμή που είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον και των πολιτικών δυνάμεων αλλά και της αγοράς πάνω στην οργανωμένη έξοδο από την κρίση που εβίωσε ο λαός μας τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ναι. Η λύση πάντως που προτείνεται, τουλάχιστον εκ μέρους της αντιπολίτευσης και από τον κόσμο βέβαια πια, γιατί έχει απειβδίσει, είναι παρατήστε τα και φύγετε ή παρατηθείτε και φύγετε κτλ. Δεν είναι όμως, από ό,τι λέτε, αυτή η λύση, γιατί και η επόμενη κυβέρνηση θα παραλάβει μια χώρα με χαμηλή διαπραγματευτική ικανότητα. Κοιτάξτε, ένα στοιχείο που ενισχύει την δυνατότητα μιας κυβέρνησης να παίρνει πιστικές και αποτελεσματικές αποφάσεις είναι η ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση. Σωστά, σωστά. Ιδιαίτερως όταν πρέπει να αποφασίσει για θέματα που θα αφορούν και τις επόμενες γενιές.
υπ' αυτήν την έννοια η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύω. Με πρόσφατη λαϊκή εντολή, λέτε. Ναι, εισηγούνται την ανανέωση της λαϊκής εντολής, ώστε η κυβέρνηση, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί την ενδεχόμενη έξοδό μας στις αγορές, την αντιμετώπιση των ανοιχτών εθνικών θεμάτων και την ανασυγκρότηση ενός κράτους που πραγματικά δοκιμάστηκε την τελευταία οκταετία, να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα χαίρει της εκτίμησης και της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτό πράγματι είναι πολύ ισχυρό όπλο. Μάλλον είναι το μοναδικό όπλο που υπάρχει σε μια δημοκρατία για να μπορέσει να διαπραγματευτεί εκ νέου. Εδώ όμως δεν έχουμε τέτοια εξαγγελία. Ότι δηλαδή θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε, γιατί η διαπραγμάτευση δεν ήταν καλή. Αλλά έχουμε υπόσχεση εφαρμογής αυτών που έχει υπογράψει ο Τσίπρας. Ναι, εδώ αυτό θέλω να επισημάνω κάτι τώρα. Έτσι, ότι δεν είναι σωστό η κυβέρνηση υφιστάμενη να προσπαθεί να δέσει δέσμια εντολή στην επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή έχει γίνει μια προσπάθεια παράδεκτη από αυτή την κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα προσδιορίσουν την συμπεριφορά της χώρας και μετά τις εκλογές. Προσπάθησε δηλαδή να δέσει τα χέρια και τα πόδια του Μητσοτάκη πριν έρθει ο Μητσοτάκη στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση με μια σειρά αποφάσεων που είχαν είτε διεθνή είτε εθνικό χαρακτήρα. Αυτό είναι ανήθικο. Ναι. Δεν είναι πολιτικά. Έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι το έκανε. Εξάντλησε τη ρευστότητα και παρέδωσε άδειο ταμείο. Ακούστε, όταν είναι κάτι αναπόφευκτο, δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν. Όταν όμως έχεις τη δυνατότητα με νέα λαϊκή εντολή να αποφασίσεις κάποια πράγματα, δηλαδή τώρα δέστε, είμαστε στην κρίσιμη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να ξαναπερπατήσει με τα δικά της πόδια στις αγορές. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να είναι αυτή η στιγμή και η απαρχή μιας νέας προσπάθειας που θα εγκρίνει και θα αντιστεθεί ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ εγώ. Ναι. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή τώρα. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας ένιωσε αυτή την ανάγκη το 2015, όταν έκανε 180 μοίρες τροφή στην πολιτική του, ξαναπήγε σε εκλογές και επικαλείται τις δεύτερες εκλογές τώρα για να δείξει ότι δεν είναι δίθεν ασυνεπής με αυτά τα οποία έλεγε. Γιατί στερείται αυτό το δικαίωμα, δηλαδή η δύναμη που έρχεται αυτή τη στιγμή να αλλάξει κάποια πράγματα η Νέα Δημοκρατία? Αυτό δεν είναι σωστό. Γι' αυτό και επιμένει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, πιστεύω, γιατί θέλει ακριβώς να συνδυάσει αυτά τα δύο στοιχεία που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της χώρας. Πράγματι, από την άποψη την εσωτερική, ας το πω έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως η αξιωματική αντιπολίτευση, ιδίως όταν βρίσκεται στο εξωτερικό, βεβαιώνει ότι θα εφαρμόσει ό,τι έχει υπογράψει ο Τσίπρας, ό,τι νομοθεσία έχει δεσμευτεί η Ελλάδα να ακολουθήσει. Ενώ, όπως λέτε, η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια άλλη νομοθεσία, από μια άλλη πορεία, ιδίως στην οικονομία. Ακούστε, υπάρχουν κάποιες διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες είναι ανυπέρβλητες. Αλλά αυτή τη διγλωσία που λέτε, εγώ δεν θεωρώ ότι την υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης. Γιατί, θα σας πω γιατί. Διότι πρώτα απ' όλα οι εξαγγελίες που έχει κάνει και στην έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι, αλλά και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, μιλάει για μείωση των φορολογικών συντελεστών, για σταδιακή μείωση του ΕΛΦΙΑ, για προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, προτιμά τη δημιουργία μιας θέσης εργασίας παρά μια επιδοματική πολιτική, η οποία θα παρατείνει την εξάρτηση των δυνάμεων της κοινωνίας από την κρατική συμπεριφορά. Αυτή είναι μια άλλη φιλοσοφία προσέγγισης. Επομένως, δεν είναι ως προς την εφαρμογή πάντως του μνημονίου. Ενώ εδώ η συζήτηση που γίνεται, μάλλον που παρατείνεται στην Ευρώπη, είναι για την υιοθέτηση άλλης οικονομικής πολιτικής. Και η Ιταλία αυτό διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή. Να αλλάξει το μείγμα της πολιτικής. Εγώ θεωρώ ότι η Ιταλία βρίσκεται ένα στάδιο πιο αργά από εμάς όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης. Βεβαίως είναι άλλα τα μεγέθη, αλλά η Ελλάδα έχει διαβιώσει ήδη μια πολύ σκληρή κρίση, η οποία άλλαξε πλήρως και τις καταναλωτικές συνήθειες, άλλαξε τις προτεραιότητες των πολιτών, διέλυσε πολλές οικογένειες. Δηλαδή, τα παιδιά τους έφυγαν στο εξωτερικό για να επιβιώσουν, ναι. Διέκλεισαν τα μαγαζιά τους και πήγαν σε επίδομα. Ναι, και από ό,τι λέει η Washington Post, είναι η μοναδική περίπτωση χώρας που είχε 25% μείωση του ΑΕΠ χωρίς πόλεμο ή χωρίς επανάσταση. Πώς το λέτε, είναι γιατί ουσιαστικά βρέθηκε η Ελλάδα να είναι το κομβικό σημείο της κρίσης για ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, αυτοπροσφέρθηκε κάποτε η κυβέρνηση Παπανδρέου να μπει το δόνο του στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος. Δεν γεννήθηκε η κρίση στην Ελλάδα. Η κρίση διήλθε δια της Ελλάδος και έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη. Απλά πιστεύω ότι και τότε, αν υπήρχε μια πιο υπεύθυνη κυβέρνηση, θα μπορούσε ίσως να μειώσει
της επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Κάτι το οποίο χρειάζεται να το δούμε και σήμερα, βέβαια. Μια πιο υπεύθυνη κυβέρνηση για να μειώσουμε γρήγορα τις επιπτώσεις της κρίσης και να ξαναρχίσουμε να κάνουμε βήματα προς τα πάνω. Και ικανότερη κυβέρνηση και κυρίως συνένεση, όπως είπατε. Δηλαδή ευρύτερη συνένεση. Όχι με 30% να κυβερνάς, ας πούμε. Αυτό, όπως λέτε, είναι αναπόφευκτο πλέον. Διότι στα βασικά ζητήματα της χώρας, στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στα ζητήματα παιδείας, στις κεντρικές επιλογές της οικονομίας, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία να μπορεί να συνεννοείται. Πολλές φορές όμως έρχεται μέσα από την άγωνη κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, που εδώ υπάρχει το παράδοξο φαινόμενο να μην την προκαλεί αντιπολίτευση, να την προκαλεί η κυβέρνηση. Έχουμε ουσιαστικά κάλυψη των μέτριων αντιδράσεων ή των ανικανοτήτων που οι κυβερνώντες συνήθως έχουν επιδείξει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Πάντως αυτό το αυτονόητο που είπαμε και εμείς και θεωρήσατε και εσείς, ότι δηλαδή η χρόνια λιτότητα προκαλεί προβλήματα στο κράτος και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, που δεν φαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά που σε βάθος χρόνου αρχίζει και φαίνεται, δεν δείχνει να γίνεται κατανοητό από την κυβέρνηση, βέβαια. Αλλιώς θα είχαμε κάποια αντίδραση πολιτική ή κάποια παρέτηση. Εγώ μπορώ πολιτική να σας το αποδείξω και με παραδείγματα αυτό. Ναι. Δηλαδή, όλοι μπορούμε, κοιτάξτε, να βρούμε τέτοια παραδείγματα. Δεν υπάρχει μια μελέτη. Δεν υπάρχει μια κυβερνητική μελέτη, για παράδειγμα, η οποία να λέει στη νεότερη γενιά, στα παιδιά που δώσαν τα παραναδικές εξετάσεις, ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα οποία θα χρειαστεί η ελληνική οικονομία, ώστε ο σχεδιασμός τους να συνδέεται, αν θέλετε, και με τη ζήτηση που θα υπάρξει αύριο μεθαύριο στην αγορά. Έρχεται, για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας και λέει: θα δημιουργήσουμε και τέταρτη νομική. Όταν οι τρεις νομικές έχουν ήδη δημιουργήσει χωρεσμό νομικών επιστημόνων σε όλη τη χώρα. Και δεν έχει ως χώρα αντίστοιχη σχολή, ας πούμε, για την τουριστική ανάπτυξη ή για την ιχθυολογία, που η Ελλάδα είναι μια χώρα με θάλασσα, ή για την ναυτιλία, που η Ελλάδα είναι η χώρα της ναυτοσύνης. Δεν καλύπτει τις ανάγκες εργασιακές του μέλλοντος, δεν προγραμματίζεις, δεν σχεδιάζεις, αντιθέτως δημιουργείς υπερβολές χαρά για ψηφοθυρικούς λόγους, δηλαδή για να δημιουργήσεις ελκυστικό τοπίο σε μια τοπική κοινωνία, την οποία μπορεί να αλλοιεύσει η κυβέρνηση ψήφους. Αυτή είναι μια στρεβλή λογική που πρέπει να πάψει. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει έναν οργανωμένο σχεδιασμό για το μέλλον της. Και στο σχεδιασμό αυτό, βεβαίως, μια βασική πτυχή θα πρέπει να είναι και το μέλλον των παιδιών της, δηλαδή το μέλλον της νεότερης γενιάς. Διαφορετικά, θα παράγουμε εμείς γιατρούς και θα τους απορροφάει η Γερμανία στο δικό της τα δικά της νοσοκομεία. Αυτό και πήγα να πω. Ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε ποιο πρόγραμμα μπορεί να έχουμε εμείς, αλλά ποιο πρόγραμμα έχει η Γερμανία για μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας. Γιατί αυτό εξυπηρετείται στην πραγματικότητα. Να πληρώνουμε εμείς, να πληρώνει το ελληνικό σύστημα, δηλαδή τα έξοδα, να γίνουν οι γιατροί, να γίνουν τα νοσοκομιακά επαγγέλματα τα υπόλοιπα, τα παραγιατρικά που λέμε, και να φεύγουν να πάνε στη Γερμανία. Και εδώ θα έρχονται οι χαμηλής ειδίκευσης Πακιστανία, ας πούμε, να δουλέψουν εδώ. Ναι. Ακούστε τώρα, ένα βασικό στοιχείο που επιδεινώνει την κατάσταση είναι η απονεύρωση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην τα επιρρύπτουμε μόνο όλα στην Ελλάδα. Ναι. Η Ευρώπη, δυστυχώς, από Ευρώπη πολιτικής προοπτικής και Ευρώπη των οραμάτων των κοινών της μεγάλης ιστορικής ηγεσίας της, έχει γίνει η Ευρώπη των ευρωπαϊκών δημοσίων υπαλλήλων. Έχει δημιουργηθεί ένας τρομερά μεγάλος μηχανισμός ευρωπαϊκής δημοσιοπαλληλίας, η οποία υποκαθιστά τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης, η οποία λειτουργεί μηχανιστικά και η οποία κοιτάει μόνο να κατοχυρώνει τα δικά της προνόμια, και οι σχεδιασμοί της ακόμα και οι χρηματοδοτήσεις ακόμα σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την πνοή και το όραμα που ενέπνεε κάποτε τους λαούς και τα έθνη που συναποτελούσαν την ΕΕ. Δεν υποτιμώ το έργο που έχει προσφέρει η Ευρώπη μέχρι σήμερα. Προς Θεώ, εγώ είμαι Ευρωπαϊστής από τότε που υπάρχουν πολιτικά. Αλλά τότε μιλούσαμε για μια άλλη Ευρώπη. Μιλούσαμε για μια Ευρώπη η οποία θα δημιουργούσε σταθερότητα. Ξέρετε, τότε υπήρχε ο οραματισμός. Και το κόστος, αντί να πληρώνουν για να φτιάχνουν τάγκς και κανόνια, πληρώνουν τη γραφειοκρατία, ας πούμε, να δημιουργήσουν δηλαδή συμφέροντα. Έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις, πολλές στρεβλώσεις. Και νομίζω, φοβούμαι ότι αν δεν υπάρξει έγκαιρα μια σοβαρή και υπεύθυνη ευρωπαϊκή ηγεσία, θα πάμε σε περαιτέρω στρεβλώσεις πιο απειλητικές. Παραδείγματος χάρη, η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ηγεμονία ενός κράτους. Πρέπει να είναι κοινοπολιτεία πολλών κρατών. Έχουμε αυτή την περίοδο την πρώτη άμεση ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις επιπτώσεις, το λεγόμενο GDPR, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα. Είναι η πρώτη περίπτωση που η Ευρώπη νομοθετεί και οφείλουν τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις
και οι επαγγελματίες να προσαρμοστούν και δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο στο οποίο αύριο μεθαύριο θα δείτε τι τραγωδίες θα δημιουργηθούν. Θα έρχεται ο άλλος και θα αμφισβητεί ότι σέβεσε αυτό τον κανόνα και θα σου ζητάει αποζημιώσεις 10.000 ευρώ. Και δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν. Γιατί κάθε κίνηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται ότι δεν έχει την έμπνευση, την ευαισθησία και την πολιτική διάσταση που, τις προσέζαν οι παλαιότερες ηγεσίες. Η Ευρώπη χρειάζεται επιγόντως μια όρημη υπεύθυνη πολιτική ηγεσία που να αναφέρεται στους λαούς και όχι στα κλειστά συμφέροντα. Ναι. Ειδικά τώρα για το θέμα που αναφέρατε, στην Ελλάδα δεν τηρείται πάντως καθόλου. Δεν φάνηκε καμία διαφορά από τη στιγμή που νομοθετήθηκε. Οι επιχειρήσεις αγοράζουν αυτή την υπηρεσία πανάκριβη, επιβαρύνουν το λειτουργικό στους κόστος, διότι φοβούνται ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν βλέπω να φοβούνται. Οι εισπρακτικές εταιρείες που με παίρνανε τηλέφωνο πριν, με παίρνουν τηλέφωνο και τώρα. Και όταν τους λέω, κοινοποιήστε μου τα στοιχεία μου που έχετε, με γράφουν κανονικά. Το ίδιο, έχετε δίκιο ότι αυτό το φαινόμενο συμβαίνει. Αλλά πιστεύω ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργείται θα το τεινάξει αυτό στον αέρα που γίνεται. Και φοβούμαι ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες συνήθως βρίσκουν τα τερτύπια για να προστατεύσουν τον εαυτό. Σωστά. Οι μικροί δεν θα μπορέσουν. Οι πιτσαρίες που έχουν τα τηλέφωνά μας δεν θα. Θα εξαφανίσει τους μικρούς μετά, οι οποίοι αποτελούν και την ασφάλεια και το φρένο του συστήματος αυτή τη στιγμή. Έτσι, κύριε Στυλιανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.